Αυτές είναι οι νέες εντυπωσιακές εικόνες από τα γαλλικά αεροσκάφη Ραφάλ που επί 4 ημέρες συμμετείχαν σε κοινές ασκήσεις με ελληνικά Μοιράζ 2005 και F-16 στο πλαίσιο της άσκησης Κύρος 2021. Χθες ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, βρέθηκε μέσα στο κόκπιτ ενός Ραφάλ. Greece's confidence in France as the Hellenic Air Force will be the first European Air Force besides the French Air Force, of course. Για τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, η άσκηση Κύρος 2021 ήταν το βάπτισμα του πυρός, αφού βρέθηκαν στο πίσω μέρος του κόκπιτ και έμαθαν τις ιδιαιτερότητες του νέου μαχητικού που πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα περί τα τέλη του καλοκαιριού. With and beyond the Rafale, France does offer to Greece its strategic partnership. Basically, we share the same vision. Security in this part of the world is key for the whole European continent. Είναι η στιγμή που το πρώτο αναβαθμισμένο ελληνικό F-16 Viper απογειώθηκε χθες από την 114 πτέρυγα μάχης για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πραγματοποιηθεί το τελικό στάδιο των ελέγχων. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ βρέθηκε ελάχιστα λεπτά πριν αναχωρήσει στην ΕΑΒ, όπου επιθεώρησε τις εργασίες αναβάθμισης και έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία με τον Αμερικανό πιλότο, την διοίκηση της ΕΑΒ και τους επικεφαλής του προγράμματος.